ένα ισχυρό crash test για τις δυνατότητες που έχει στην πορεία να φιλοξενήσει για τα βασικά στάδια προετοιμασία και άλλε ομάδε θα αποτελέσουν οι αμέσω επόμενε ημέρε για το νέο κλειστό γυμναστήριο τη πόλη και την Επιτροπή Λειτουργία που έχει αναλάβει την ευθύνη του. Την Πέμπτη, φτάνει στα Γιάννενα η Εθνική Ομάδα Γυναικών Μπάσκετ που θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο τη προετοιμασία τη εν του Παγκόσμιου Πρωταθλήματο Μπάσκετ που θα γίνει στην Ισπανία. Την ίδια περίοδο θα βρίσκεται στην πόλη επίση για προπονήσει στο νέο κλειστό η ομάδα μπάσκετ του Λαβρίου και θα ακολουθήσει στο τέλο του μήνα η ομάδα του Περιστερίου. Η Επιτροπή Λειτουργία του Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου με τη συνδρομή τη Περιφέρεια Υπήρου και του Δήμου Ιωαννητών ολοκλήρωσε την προμήθεια και εγκατάσταση επιπλέον εξοπλισμού, όπω το σύστημα ψήξη και θέρμανση. Όπω ανέφερε ο πρόεδρο τη Επιτροπή, Ηλίας Γκαζιάννη, η παρουσία τριών ομάδων μπάσκετ σε μικρό χρονικό διάστημα θα είναι ένα χρήσιμο τεστ για το αν μπορεί το γυμναστήριο αλλά και η πόλη να φιλοξενεί κάθε χρόνο κάποιε ομάδε για την προετοιμασία του. Εκεί είμαστε πολύ χαρούμενοι και στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι την 5η, 16 Αυγούστου, έρχεται η Εθνική Ομάδα Γυναικών Μπάσκετ για να προετοιμαστεί για το παγκόσμιο πρωτάθλημα που γίνεται στην Ισπανία τέλος Σεπτεμβρίου. Ε, μαζί με την Εθνική Ομάδα θα είναι για ένα χρονικό διάστημα περίπου 8 ημερών η ομάδα του Λαβρίου, η οποία αγωνίζεται στην Α1 Εθνική Κατηγορία Μπάσκετ και φέτος έχει και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Και αμέσως μετά το Λαύριο θα έρθει η ομάδα του Περιστερίου, η οποία είναι και αυτή η ομάδα Α1, η οποία ανέβηκε να επέστρεψε φέτο μετά από πολλά χρόνια στην Α1 Basket League. Ε, προσπαθούμε να, να, να δώσουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε, σαν γήπεδο, ε, να έχουν όλες τις, όλα τα κομφόρ, όλε προϋποθέσεις προποθέσει, οι οποίε θα του βοηθήσουν να κάνουν την καλύτερη δυνατή προετοιμασία που μπορούν. Και είναι, α το πούμε, και σαν ένα, σαν ένα τεστ για μα και ένα τεστ για την πόλη για το αν θα μπορεί στη συνέχεια και τα επόμενα καλοκαίρια να φιλοξενήσει ομάδες για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε. Έγιναν παρεμβάσει και συνεχίζουν να γίνονται ακόμα και αυτή τη στιγμή, τις τελευταίες στιγμές, παρεμβάσεις που βελτίωσαν κι άλλο την υποδομή του γυμναστήριου. Ναι, ε, μπορέσαμε και με την βοήθεια του Περιφερειάρχη ε, να φτιάξουμε την ψήξη στο γήπεδο, έτσι ώστε να είναι λίγο πιο ανθρώπινε συνθήκε, ειδικά σε αυτέ τι θερμοκρασίε, τι οποίε θα έχουμε τώρα το... την, καλοκαιρινή... την καλοκαιρινή περίοδο. Βέβαια, αυτέ οι μονάδε είναι και για θέρμανση, οπότε θα μα βοηθήσουν και το καλοκαίρι να μην... το... Και το χειμώνα να μην καταναλώσουμε ε, τόσο πετρέλαιο και τόσο ενέργεια για το κήπεδο. Ε, και προσπαθούμε μέχρι τελευταία στιγμή να δούμε τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε, έτσι ώστε να καλύψουμε τι ανάγκε των ομάδων. Μετά το τέλο τη προετοιμασίας των τριών ομάδων, θα ξεκινήσει η αγωνιστική περίοδο για τι ομάδε μπάσκετ τη πόλη. Στόχο τη Επιτροπή είναι το νέο κλειστό γυμναστήριο να εξυπηρετήσει σχεδόν το σύνολο των ομάδων μπάσκετ. Ο σκοπό και ο στόχο είναι αυτό το γήπεδο να εξυπηρετήσει όλε τι ομάδε μπάσκετ τη πόλη. Αυτό βέβαια δεν. και πάλι επειδή το μπάσκετ έχει πολλά τμήματα και πολλού συλλόγου στην πόλη δεν μπορεί να καλύψει 100% όλες τις ομάδες μπάσκετ. Γι' αυτό και έχουμε συμφωνήσει να τουλάχιστον μία ομάδα από όλες τις πόλεις, να, εάν εφόσον ικανοποιηθεί από το ΠΕΑΚΙ, από το κλειστό στη Λιμνοπούλα, να μεταφερθεί εκεί και όλα τα υπόλοιπα τμήματα υποδομών και μπάσκετ να είναι εδώ, προκειμένου να ανακουφιστεί και το κλειστό γυμναστήριο του ΠΕΑΚΙ της Λιμνοπούλας, για να αναπτυχθούν τα υπόλοιπα αθλήματα, βόλεϊ, χάτμπολ και ό,τι άλλο μπορεί να εξυπηρετηθεί εκεί πέρα.